Τώρα πού θα πάμε? Θα πάμε στον αρχαιότερο σύλλογο στην Ελλάδα. Η καρδιά της Κρήτης, ξέρετε, έχουμε συνδεθεί και πέρυσι πολλές φορές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά κατάπαυστα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην πανέμορφη Σύρο, όπου εκεί βέβαια ο αρχαιότερος σύλλογος στην Ελλάδα έχει μυρωδιά, έχει τη σφραγίδα και έχει και την υπογραφή Κρητικών της Κρήτης. Είναι ο Σύλλογος Κρητών Σύρου. Θα συναντήσουμε και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Αδαμάντιο Τζιράκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου. Την καλησπέρα μας, κύριε Τζιράκη. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τι έχετε να προσθέσετε στον πρόλογό μου? Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Η Σύρο πραγματικά είναι μια όαση για τους Κρήτες διαχρονικά. Από την Επανάσταση του 21 και μετά δεν σταμάτησε ποτέ την ανοίξει την αγκαλιά της, δεν έκλεισε ποτέ την αγκαλιά της στους πρόσφυγες Κρήτες, στους διωγμένους, στους επικηρυγμένους. Μέχρι σήμερα έχει γίνει μια κοιτίδα, μια δεύτερη Κρήτη. Δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Και εμείς σαν Σύλλογος είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τον Σύλλογο αυτό με νύχια και με δόντια ανοιχτό και να μπορέσουμε κι εμείς να μεταλαμπατεύουμε την κουλτούρα, την κριτικιά, τα αισθήματα και την όλη την προσφορά που μπορούμε να έχουμε στον νησί. Κύριε Τζιράκη, 1860. 1860. Ο πρώτος πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Βρυβλάκης, ο οποίος ήταν ένας από τους... ήταν ο πρώτος πρόεδρος υπόψη της τότε κυβερνήσεως πρωτοδικών. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος πρωτοδικών στην Ελλάδα. Είχε τη φαϊνή ιδέα, έφτιαξε αυτό το σύλλογο. Ναι. Έφτιαξε αυτό το σύλλογο, όλα ξεκίνησαν τότε. Εγώ να πω βέβαια και να προσθέσω, θα μας τα πει και ο πρόεδρος, ότι εκεί ο σύλλογος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και έχει και έντονες φιλανθρωπικές δράσεις. Μάλιστα, στήριξαν και τις σεισμόπληκτες περιοχές εκεί περιμετρικά στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, στο Αρκαλοχώρι. Άνθρωποι με λεβεντιά μέσα τους και με μια ζεστή καρδιά σκέφτηκαν εκεί τους συμπατριώτες τους και έστειλαν... πρόεδρε, με ακούτε? Αναφέρομαι στη βοήθεια που στείλατε στο Αρκαλοχώρι και να σταθούμε. Από την πρώτη στιγμή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο και με διάφορους φορείς προσπαθήσαμε, κάναμε τον κόσμο, ευαισθητοποιήσαμε τον κόσμο και μιλάω ειλικρινά, ήταν απίστευτη η προσφορά του. Δηλαδή, για μένα προσωπικά ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε, πέραν και από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και αυτά και τα λοιπά, ναι. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, όλοι οι σύλλογοι, όλα τα χωριά, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι φορείς. Δεν θέλω να σας πω, τα προϊόντα ήταν τόσο πολλά που είχαμε πρόβλημα στο πώς να τα μεταφέρουμε. Αλλά ευτυχώς και αυτό λύθηκε. Μπράβο. Μπήκε ένα πρακτορείο εκεί στη Σύρο που ανέλαβε τη μεταφορά. Υπήρχε ο συντοπίτης μας εδώ, ο Αντώνης Οδονκάκης, ο οποίος μας βοήθησε, παρέλαβε τα πράγματα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Δήμο, στις δομές του Δήμου, στο χώρο εκεί ο οποίος στεγάζεται. Υπόψη δε ότι δεν σταματάει, γιατί παρόλο που ενημερώσαμε τον κόσμο ότι τα πρώτα πράγματα έφυγαν, συνεχίζουν ακόμα και μέχρι σήμερα που σας μιλάω, μπράβο, να προσφέρουν μπράβο πράγματα και πράγματα βασικά, ήδη πρώτης ανάγκης. Πόσα μέλη είστε στο Σύλλογο? Αυτή τη στιγμή ναι, η γηγενής κριτική είναι γύρω στα 142 άτομα. 142 άτομα. Υπάρχουν βέβαια μέλη δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι βοηθάνε το Σύλλογο, δραστηριοποιούνται στο Σύλλογο. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο νησί της Σύρου. Ναι. Όποτε και όταν τους χρειαστούμε και ό,τι χρειαστούμε, είναι πάντα δίπλα μας. Χαίρονται που έχουν ένα Σύλλογο Κρητών δίπλα τους. Μάλιστα. Βέβαια, πέρα από τις ομορφιές εκεί, τις Συριανές, τις όμορφες, έχουμε και τις Χαλβαδόπιτες, η αλήθεια είναι, εκεί στην περιοχή. Μου έχουν μείνει αξέχαστες. Βεβαίως, είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο έχει έρθει από πρόσφυγες πάλι από την Μικρά Ασία και αυτά.
εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα και το Λουκούμι και η Χαλβαδότητα, το οποίο είναι κάτι το φανταστικό. Τι θυμηθήκαμε. Λοιπόν, να κλείσουμε με Μαντινά, δεν να πάμε στην επόμενη εκπομπή να μας την πείτε. Να την προετοιμάσετε. Στην επόμενη να την προετοιμάσετε. Και την επόμενη φορά θέλω πράγματι να γίνει μια εκπομπή, γιατί η Σύρος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Κρήτη. Βέβαια, δεσμευόμαστε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε... περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν. Και περισσότερο όμως χρόνο, ένα ολόκληρο μέρος. Η συνεισφορά του είναι τεράστια. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.